Κυρία Τσερπαλή, βρισκόμαστε στον χώρο που συγκεντρώνονται τα πλαστικά καπάκια προκειμένου να αξιοποιηθούν ωφέλιμα και προς την κοινωνία. Βλέπουμε ότι έχει συγκεντρωθεί αρκετά κιλά. Πώς μαζεύονται καταρχήν, πώς συγκεντρώνονται, πώς ξεχωρίζονται και ποιος είναι ο προορισμός τους? Καλημέρα κύριε Παπαζαχαρίου. Είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια. Τη μεγαλύτερη συμβολή την έχουν στη συλλογή των καπακιών τα σχολεία. Όλα τα σχολεία και η βρεφονηπιακή σταθμή του Δήμου και τα νηπιαγωγεία μαζεύουν καπάκια, τα παιδιά, τα οποία τα συλλέγουμε στην υπηρεσία μας. Πηγαίνουμε στα σχολεία, τα παίρνουμε, μας τηλεφωνούν και έχουν τις ποσότητες. Έχουμε καταφέρει λοιπόν και έχουμε μαζέψει σχεδόν 4 με 4,5 τόνους καπάκια αυτή τη στιγμή, μέσα σε 3 χρόνια. Υπάρχουν και πολλοί ιδιώτες που μας φέρνουν καπάκια. Έτσι έχει ευαισθητοποιηθεί πολύ ο κόσμος με τα καπάκια και όπως ξέρετε υπάρχει μία δράση. Όταν μαζέψεις γύρω στους 4 τόνους μπορεί να γίνει η ανταλλαγή, την οποία εμείς θα κάνουμε σε συνεργασία με το ΚΔΑΙΚΟ. Θα δώσουμε τα καπάκια και θα πάρουμε ένα παιδικό αναπηρικό καροτσάκι. Με πλάτη ανατομική, το οποίο έχουμε συνεννοηθεί να δοθεί στο καινούργιο ειδικό σχολείο, το ΕΚΚΟ, που έχουν ανάγκη από ένα τέτοιο αναπηρικό καροτσάκι για τα παιδιά που φοιτούν εκεί. Σήμερα φορτώνεται. Ποιοι παραλαμβάνουν αυτό το υλικό και πώς ανακυκλώνεται ουσιαστικά, γιατί φαντάζομαι ότι περί αυτού πρόκειται, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πολλοί δεν το ξέρουν. Να πάρουμε ένα μπουκαλάκι νερό. Ναι. Λοιπόν, κανονικά μέσα στο μπλε κάδο πρέπει να πετάμε χωριστά το πλαστικό αυτό και χωριστά το καπάκι. Γιατί αλλού πάει για ανακύκλωση αυτό το πλαστικό, αυτό είναι άλλου είδους πλαστικό και γι' αυτό το μαζεύουμε χωριστά. Αυτά λοιπόν τώρα που τα έχουμε μαζέψει όλα χωριστά, θα έρθει ειδικό φορτηγό από το ΚΔΑΙΚΟ σήμερα και αύριο, γιατί είναι πολύ μεγάλη ποσότητα. Θα τα φορτώσουμε, θα πάνε στο ΚΔΑΙ, θα πακεταριστούν και θα φύγουν για Αθήνα, όπου υπάρχει εκεί η εταιρεία ανακύκλωσης που τα παραλαμβάνει και δίνει σε αντάλλαγμα το αναπηρικό καροτσάκι. Και αυτό το αναπηρικό καροτσάκι φέτος στη γιορτή της ανακύκλωσης, στο Λούνα Πάρκ της ανακύκλωσης, θα δοθεί στο σχολείο. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, ότι τις επόμενες ημέρες έχουμε γιορτή της ανακύκλωσης και μάλιστα για παιδιά εδώ στην ΚΟ, τα οποία συμβάλλουν από ό,τι φαίνεται καθοριστικά σε αυτή τη διαδικασία με τα καπάκια και βέβαια στην αναπηρική καλέκρα που πρόκειται να πάρουμε. Αυτή η γιορτή είναι το επιστέγασμα της προσπάθειας που έγινε πέρσι από το Δήμο της ΚΟ και από τη διεύθυνσή μας, όπου πήγαμε σε όλα τα σχολεία του νησιού και κάναμε αυτό το διήωρο πρόγραμμα, το εκπαιδευτικό, γύρω από την ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος. Όλα τα παιδιά ευαισθητοποιήθηκαν. Τότε μοιράστηκαν και όλοι μπλε κάδι, κόδωνες γυαλιού κτλ. Στα σχολεία. Και έτσι τα σχολεία συμμετέχουν ενεργά σε αυτό το πρόγραμμα της ανακύκλωσης. Οπότε αυτή η γιορτή που αυτή απευθύνεται σε παιδιά βέβαια δημοτικού αυτή τη στιγμή, θα προσπαθήσουμε του χρόνου να κάνουμε και μία άλλη συναυλία που θα απευθύνεται σε μεγαλύτερα παιδιά, ώστε, γιατί μέσα από τη χαρά και το παιχνίδι το παιδί μαθαίνει πολλά περισσότερα για την ανακύκλωση. Ούτως ή άλλως ξέρει πολύ περισσότερα από τους ενήλικες για την ανακύκλωση, μιας και είναι πρόγραμμα της εκπαίδευσης και βέβαια των φορέων που διαχειρίζονται αυτή Όχι τη διαδικασία. Όχι μόνο γνωρίζει, το επιβάλλει και στην οικογένειά του και στην ευρύτερη οικογένεια και στον παππού και στη γιαγιά. Αυτό έχουμε μεγάλα παραδείγματα τέτοια και κυρίως τα παιδιά, τα πιο ευαισθητοποιημένα παιδιά, είναι τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας. Δηλαδή, όταν πήγαμε στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου, τα παιδιά γνώριζαν τόσα πράγματα για την ανακύκλωση που αυτά που τους λέγαμε τα γνώριζαν ήδη. Και μας είπαν οι δασκάλες τους ότι έχουν επιβάλει στους γονείς τους καθημερινά το πρωί όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά που μαζεύουν από τη νύχτα στο σπίτι, τα πηγαίνουν στον κάδο του σχολείου και τα ρίχνουν και εφημερίδες χωριστά και περιοδικά
και τα πλαστικά και όλα. Αυτό είναι ευχάριστο. Σήμερα λοιπόν με τα καπάκια ξεκινάει ουσιαστικά και τη διαδικασία της παραλαβής τους. Η γιορτή, έτσι, οι εκδηλώσεις πρόκειται να γίνουν την επόμενη εβδομάδα. 4 τόνοι λοιπόν φεύγουν από την ΚΟ. 4,5 τόνοι φεύγουν σήμερα από την ΚΟ για αυτή τη διαδικασία. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Και εγώ. Καλημέρα Γιώργο, είσαστε από το κουδάι της ΚΟ και σήμερα παραλαμβάνετε τα καπάκια, έτσι, τα οποία είναι σε τι ποσότητα και πώς θα τα διαχειριστείτε, τι γίνεται με αυτές τις διαδικασίες. Την ποσότητα θα τη μάθουμε σε λίγες μέρες από τώρα γιατί θα ξαναέρθει το φορτηγό, αναγκαστικά γιατί είναι μεγάλη ποσότητα. Υπολογίζουμε γύρω στους 4-4,5 τόνους. Τόνους, ναι, τα οποία θα φύγουν από εδώ. Έχουμε συνεργαστεί. Γίνεται καταρχήν μια επεξεργασία εδώ από το ΚΔΑΗ πριν φύγουνε. Βεβαίως, ναι. Μας θα περιγράψετε. Θα γίνει μια επεξεργασία στις σακούλες στα καπάκια, γιατί μπορεί να μην έχει μόνο καπάκια. Πρέπει τα καπάκια να είναι καθαρά. Θα φύγουν από εδώ, θα φορτωθούν σε ειδικό φορτίο πάνω στη Μιχαλίκα. Και από εκεί και μετά θα πάνε στην Αθήνα, όπου συνεργαζόμαστε με συγκεκριμένους ανθρώπους. Και όλη η προσπάθεια εμάς και με το Δήμο. Θα αποδώσει αυτό που η εταιρεία ανακύκλωσης προσφέρει για αυτή την διαδικασία. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτή η διαδικασία. Η διαδικασία έχει τώρα 3 χρόνια που γίνεται, σχεδόν κάθε χρόνο με τα καπάκια και με διάφορα άλλα ανακυκλώσιμα υλικά, σε συνεργασία ΚΔΑΗ με το Δήμο. Και έχουμε τώρα 3 χρόνια και. Να είστε καλά, καλημέρα, καλή δουλειά. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Thank you.